Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή που ανοίγουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, να πούμε ότι σήμερα θα είναι ιδιαίτερη, μιας και έχουμε και μεγάλη εβδομάδα και έχετε διακοπές και μπορείτε να δείτε και λίγο πιο μεγάλο βίντεο. Ας πούμε, γιατί λογικά θα βγει λίγο πιο μεγάλο, γιατί θα το ενώσουμε μαζί με ένα παλιότερο set που είχαμε πάλι από τα Alien. Να πω ότι εδώ είναι το Alien στο Alien Warrior, το Warrior Drone, αν θυμάμαι καλά πώς το λέει, από την ταινία Aliens, η οποία είναι και η δεύτερη ταινία του franchise. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη φιγούρα την βγάλαμε από το Mystery Premium, το συνδρομητικό κουτί, την πιο premium έκδοση ας πούμε του Mystery Box, του ελληνικού συνδρομητικού κουτιού. Ναι, όπως μας το λέει εδώ, Alien Warrior Drone, Artifacts Plus Statue, από την κοτοπουκή για Artifacts Plus εννοείται, και έχουμε εδώ είναι ακόμα ένα γαλματίδιο με 1:10 κλίμακα. Αυτά νομίζω μπορούμε να πούμε σιγά σιγά να το δούμε. Τώρα το κουτί του φαίνεται πάρα πολύ γαμάτο και μπροστά έχουμε ένα πιο πολύ ένα artwork από την ταινία, ας πούμε, ένα πιο κλασικό artwork. Και όπως μας το δείχνει τώρα εδώ, σε όλες τις μεριές του κουτιού μας δείχνει πως είναι και το αγαλματίδιό μας. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, με πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Αλλά το μόνο που μένει είναι να το ανοίξουμε και να το δούμε από κοντά πως φαίνεται το Alien Warrior. Να πούμε ότι αυτό το Alien για να βγει έπρεπε να μπει στον άνθρωπο το facehugger. Γενικά να ο ξενιστής να είναι άνθρωπος. Το άλλο που είχαμε δει, το Alien Runner όπως μας το έλεγε, να πούμε ότι εκεί ή Dog Alien, ξέρω εγώ πως το έλεγε, αν θυμάμαι καλά, εκείνο έπρεπε να μπει σε σκύλο για να βγει έτσι και έχει και άλλες διαφορές. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε κατευθείαν. Να πούμε ότι όλα τα set της κοντομπουκίλια έρχονται έτσι σε αυτή την προστατευτική, σε αυτά τα δύο φύλλα ας πούμε ζελατίνας τα οποία είναι καλά για να την προστατεύουν. Πάνω έχουμε, ναι, πάνω κάθε φορά έχουμε και ένα φυλάδιο το οποίο μας λέει πως φτιάχνεται η φιγούρα μας και τα σχετικά, αλλά δεν μας χρειάζεται, ναι, και αυτό έχει, όπως έχει το παλιότερο μας set, βασικά όλα τα set των Alien το έχουν αυτό, όπως το παλιότερο που είχαμε φτιάξει και μετά θα τα ενώσουμε και θα τα συγκρίνουμε, το άλλο που σας έλεγα, ένα πάρα πολύ ωραίο set, αυτό νομίζω μπορούμε να το έχουμε κάπου εδώ να μας βλέπει προς το παρόν. Για να ανοίξουμε εμείς το Alien που θα δούμε σήμερα, το Alien Warrior, το οποίο είναι πιο μεγάλο από το Runner Alien εννοείται, από το Dog Alien όμως μας το έλεγε. Έχουμε εδώ τα ζηλοτέικ τα οποία είναι καλό να κοπούν. Τώρα νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε. Ναι, εδώ μέσα σε αυτό το κουτί είχε και την τελευταία φορά αυτά εδώ για να φτιάξεις την βάση ας πούμε, ένα κλουβί ή οτιδήποτε για να φτιάξεις, ένα ωραίο διόραμα, αλλά θα το δούμε λίγο πιο μετά. Εδώ έχουμε και ένα φως, ναι, στο άλλο Alien έχει κόκκινο φως, εδώ τώρα δεν νομίζω να έχει κόκκινο, θα έχει άσπρο ξέρω εγώ ή κάτι, εδώ έχει μπλε. Αν το βλέπετε, ναι, κάνει τώρα λίγο η κάμερα κάποια κολπά και αυτό έχει με ένα μπλε φως, το άλλο είχε κόκκινο, να το δούμε και εκείνο μετά. Και τώρα θέλω και το Big Chap να βρω από την πρώτη ταινία, το Alien, το κλασικό το Xenomorph. Πάρα πολύ ωραίο όμως και αυτό. Εδώ φαίνεται ακόμα πιο γαμάτη δουλειά, ακόμα πιο ωραία λεπτομέρεια σχέση με τ' άλλο. Όπω τι λες τώρα, το σώμα του είναι απίστευτο. Κουνάει τα χέρια του, ναι, κουνάει τα χέρια του και έχει πιο πολλά σπασίματα από ότι το άλλο. Εδώ μπορείς ας πούμε να τον βάλεις κάπως έτσι. Πέρα από αυτό εδώ το σπάσιμο που πηγαίνει πάνω κάτω, ανοίγει, πάει και προς τα μέσα ή προς τα έξω. Πάρα πολύ ωραίο φιτσουράκι αυτό για να το στήσεις ανάλογα όπως θέλεις εσύ. Και τα δύο χέρια το κάνουν αυτό. Ναι ρε φίλε, και τα δύο χέρια το κάνουν αυτό. Ωραία, ωραία, μπορούμε να το συγκρίνουμε και με εκείνο το Alien λίγο. Αυτό από ό,τι βλέπω έχει και λίγο, έχει πιο λίγα δάχτυλα. Ναι, έχει πιο λίγα δάχτυλα το Alien Warrior. Έχει και μαγνήτες, θα σας δείξω πώς μπαίνουν αυτά, αλλά θα συναρμολογήσουμε λίγο πρώτα. Εντάξει, λίγο τώρα στο σώμα του μπορούμε να το δούμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Η ουρά του, ναι, είναι μαλακιά και έχει αυτό το υλικό ώστε να κάθεται όπως και να τη βάλεις για να φτιάξεις, να αντιστήσεις όπως το θες εσύ το Alien σου. Πάρα πολύ ωραίο και πιο μεγάλο από εκείνο σίγουρα. Τι λες τώρα. Ας βάλουμε και το κεφάλι του τώρα, έτσι πιο πολύ το σώμα του όπως ήταν αυτό που με αυτό το περίεργο σώμα σαν εξωσκέλετο, να πούμε, τα κόκαλά του φαίνονταν έξω. Αυτό εδώ τι είναι, αυτό εδώ που είχε σαν για τις πλαστινικές από το κεφάλι. Εδώ θα μπουν αυτά εδώ που έχει σαν, ξέρω εγώ, θα δούμε σε τι θα χρησιμεύσουν και αυτά που να το στηρίξουμε προς το παρόν κάπου εδώ. Πριν φτιάξουμε τη βάση θα δούμε το Alien. Ας δούμε το κεφάλι, το οποίο κεφάλι του Nerf είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη δουλειά έχει στο κεφάλι. Πόσο γαμάτη δουλειά. Θα δούμε λίγο το στόμα του Ανέρεφ. Τι λες τώρα, το στόμα του ανοίγει και έχει μέσα το πιο μικρό εκείνο το γλωσσάκι που είχε που κάρφωνε κόσμο. Τι λες τώρα, γαμάτο. Οπότε μπορείς να το κάνεις όπως θες εσύ, κάπως έτσι ας πούμε, για να φαίνεται ίσα ίσα εκείνη η τρομακτική γλώσσα του.
και το κεφάλι του πάρα πολύ γαμάτο. Όπως βλέπουμε εδώ είχαν διαφορετικό κεφάλι σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στο Big Chap και στο Dogalien φαίνονταν μέσα το κρανίο κάπως. Εδώ όμως και αυτό έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Αυτά τα περίεργα μακρόστανα κεφάλια που είχαν τα Alien. Τι λες τώρα, αυτό πολύ ωραίο φιτσουράκι που ανοίγει το στόμα του, μου άρεσε πάρα πολύ. Για να τον συνδέσουμε και το κεφάλι του. Το οποίο εντάξει έχει αυτή την μπήλια και μπαίνει εδώ για να μπορούμε να το κουνάμε κιόλας λογικά. Μπήκε και το κεφάλι του λοιπόν για να αρχίσει να ολοκληρώνεται το Alien Warrior μας και μπορεί κάπως να κουνιέται, ας πούμε δεν έχει μόνο μια θέση, μπορείς να το γυρίσεις λίγο να το παίξεις μπάλα εσύ όπως θέλεις. Θα δούμε ανάλογα και το πως θα το στήσουμε με την πάρα πολύ μακριά ιερά του που ήταν και ένα από τα βασικά ή μάλλον ένα από τα πολλά όπλα που είχε το Alien, γιατί ένα όπλο του ήταν η γλώσσα του, αλλά αυτήν ήταν οξύ και το αίμα του ήταν οξύ εννοείται. Η ουρά του ήταν ένα πολύ βασικό όπλο, γι' αυτό και τόσο μακριά κάρφωναν με αυτήν κόσμο. Προς το παρόν ας το στήσουμε λιγάκι τώρα κάπως έτσι. Ας τα δούμε τώρα για να βγάλουμε και τα άλλα, αυτά τα τέσσερα μικρά για να βάλουμε στο σώμα του. Αυτά εδώ τα τέσσερα, τα οποία έτσι τουλάχιστον να δούμε μερικά πιο κοντά, να δούμε πώς είναι και αυτά πάρα πολύ ωραία. Για να ολοκληρώσουμε πιο καλά τον Alien Warrior, πάρα πολύ ωραίο. Η Alien Warrior τρόνο όπως μας το λέει και έχει τέσσερα από αυτά. Αυτά τώρα πώς τα βάζουμε όπως θέλουν εμείς. Δεν νομίζω, λογικά πρέπει να βγαίνουμε προς τα έξω. Ναι και τώρα λογικά το κεφάλι θα μας ζωρίσει. Α, τώρα που το, όπως το κούμπω να είδα ότι και αυτά εδώ και οι μπήλες του αλλάζουν θέση αυτές. Για να μπορείς να τα παίξεις μπάλα και αυτά όπως θες λογικά. Οπότε ας τα βάλω και αυτά εδώ για να ολοκληρώσουμε το Alien μας. Τελικά ανά και που μας, κάπου μας χρειάστηκαν βασικά οι οδηγίες. Να πούμε ότι εδώ, αυτά εδώ είναι αριθμημένα. Γιατί πάντα εδώ στο κουτί πως είναι βαλμένα. Αλλά άντε λέω ας το κοιτάξουμε όμως γράφει. Και όντως αυτά εδώ έχουν αρρύθμιση. 1, 2, 3, 4 και κάτω μας δείχνει που μπαίνει το καθένα. Και αυτά όπως τα είδα πάνω έχουν και τα νούμερα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να φανεί. Ναι φαίνεται βασικά. Εδώ βλέπουμε έχει το νούμερο 1. Πάμε εδώ. Εδώ ας πούμε τώρα παράδειγμα ποιο νούμερο να έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα βλέπω έχει το νούμερο 4. Και να το δείτε κι εσείς βασικά. Ναι φαίνεται εδώ βλέπουμε έχει το νούμερο 4. Αυτά εδώ όλα είναι αριθμημένα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Καλό φιτσουράκι αυτό. Μας βοηθάει να τα βάλουμε καλύτερα. Οπότε τα βάζουμε είναι και στο καθένα στην θέση του πίσω στην πλάτη. Εντάξει έβγαλα το κεφάλι του γιατί θα μας εμπόδιζε. Και βλέπουμε το Alien μας πιο ολοκληρωμένο. Και ο γαμάτος Alien Warrior είναι πιο ολοκληρωμένος τώρα. Μια και μπήκαν όλα. Ναι όντως είναι πάρα πολύ γαμάτος. Τα χέρια του όπως είπαμε αλλάζουν πάνω κάτω και μέσα έξω. Το στόμα του ανοιγοκλίνει. Τώρα εμείς κάπως έτσι ούτε τελείως ανοιχτό ούτε τελείως κλειστό. Κάπως έτσι αναφαίνεται και λίγο μέσα. Αυτά εδώ γυρνάνε και αυτά για να τα στήσεις εσύ όπως θες. Τώρα εγώ έτσι όπως μου άρεσε να σου τα βάλα με το μάτι. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ γαμάτο. Θα το στήσουμε και πιο ολοκληρωμένα ας πούμε στη βάση του. Τώρα μπορεί κάπως έτσι. Είναι πάνω στις βάσεις. Ας συγκρίνουμε λίγο τώρα με το άλλο Alien. Το Runner Alien ή Alien Warrior. Να πούμε ότι είναι πιο μεγάλο. Σχετικά πιο μεγάλο. Κανονικά αυτό ίσως έπρεπε να είναι και λίγο μικρότερο. Γιατί αυτός ήταν αρκετά πιο μεγάλος τουλάχιστον στις ταινίες, στα παιχνίδια Alien που έχω παίξει ξέρω εγώ. Αλλά σαν μεγέθη, ναι. Είναι πιο μεγάλο και πιο βαρύ και πιο μεγάλο. Είναι σχετικά πιο μεγάλο. Δύο πάρα πολύ ωραίες φιγούρες. Τώρα έμεινε μόνο το Big Chap, το οποίο θα το βρω και εκείνο εννοείται. Αυτό τώρα αυτά που μας έχει μέσα εδώ, μας έχει σαν αυτά. Θα τα ανοίξουμε και λίγο να τα δούμε λίγο καλύτερα για να φτιάξεις κάτι τέτοιο και να στήσεις κάπως το Alien σου όπως θες. Προς το παρόν αυτόν μπορούμε να τον βάλουμε λίγο κάπως έτσι να κάτσει και να τον βλέπουμε και λίγο. Γιατί όχι. Αλλά θα φτιάξω κάτι ειδικό και για τους δύο. Και για τα δύο Alien. Ας το βάλουμε και αυτό στην βασική του θέση που είχα φτιάξει. Κάπως έτσι. Έχει και μαγνήτες για να κουμπώσει. Και τώρα αυτό δεν ξέρω βασικά αν μπορείτε να το δείτε. Για να το δείτε λίγο καλύτερα αυτό με τους μαγνήτες που λέω. Βλέπετε εδώ που έχω στήσει τρεις μαγνήτες. Α και το φως του βασικά να δούμε εδώ. Το φως του, ναι, το φως του δεν είναι κόκκινο. Καλά θυμάμαι. Το φως του το στήνεις κάπως έτσι. Εδώ σε αυτό εδώ το... Σε αυτό εδώ που έχει μαγνήτες τώρα έχουμε μέσα αυτούς τους μαγνήτες τους οποίους τους συνδέεις, τους βάζεις ή ανάλογα όπου θες. Θέλει γενικά λίγο συναρμολόγηση. Έχεις και αυτά εδώ για να τα ενώνεις αυτά. Εντάξει τώρα παίζεις μπάλα ή ανάλογα όπου θες να βάλεις το Alien σου
να τα στήσεις και αυτά. Και τώρα εγώ απλά κουμπώνω, ας πούμε, τους μαγνήτες στο κάθε, το κάθε χέρι, ας πούμε, και κάθε πόδι στον ανάλογο μαγνήτη. Τώρα έκατσε λίγο περίεργα βασικά αυτό το αλήν, αλλά παλεύεται. Και αυτόν εδώ ας τον βάλουμε, ξέρω εγώ, προσωρινά κάπου εδώ. Ας ανοίξουμε λίγο το πακέτο να σας το δείξω και αυτό πως είναι μέσα, με τα αυτά που θα μας έχει αυτή τη φορά για να φτιάξουμε το ανάλογο diorama. Αλλά εγώ θα φτιάξω ένα και με τα δύο μαζί, και μόλις πάρω για τον Big Chap εκεί θα γίνει ένα πολύ γαμάτο diorama. Κάποια στιγμή μακάρι να βγάλουν και Βασίλισσα. Δεν ξέρω βασικά αν έχει βγει Βασίλισσα. Από ό,τι έχω ψάξει δεν έχω δει Βασίλισσα τον Έλλη. Ναι, αυτό πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο. Όπου τι λες τώρα. Έχουμε αυτές εδώ τις βάσεις οι οποίες είναι αρκετά ίδιες. Ναι, όχι, είναι ολόιδιες. Είναι ολόιδιες με τις παλιές μας. Και έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι κομμάτια από αυτές. Και εδώ έξι. Είχαμε πέσει κάθε φορά να έχουμε έξι. Δύο και τέσσερις και στο τετράγωνο. Ναι, έχουμε και εκεί έξι κάθε φορά. Οπότε σου δίνει έξι τέτοια για να φτιάξεις ένα διόραμα. Μέσα εδώ έχουμε και αυτά που σας έλεγα. Το καθένα βασικά είναι, έχει τρία ξεχωριστά. Γιατί, γιατί το ένα μας έχει. Το αυτό, ας πούμε, μας έχει τα σπυράκια από την έξω μεριά. Στην περίπτωση θες να το βάλεις κάπως εδώ, όπως είναι αυτά εδώ βαλμένα, για να ενώσεις δύο από αυτά, να το βάλεις εσωτερικά ανάλογα για το που θες να φαίνεται ή όχι. Άρα εδώ έχουμε ξεχωριστά τους μαγνήτες, τους τρεις μαγνήτες, τους οποίους και αυτούς τους κολλάς εκεί και τους στείνεις ανάλογα. Έχουμε άλλο ένα σετ το οποίο μας έχει μέσα. Θα δούμε τώρα πόσα και τι. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτά, έχουν εσωτερικό για να το βάλεις εδώ κάτω, όπως έχω βάλει αυτό εδώ ας πούμε, και κολλάνε αυτά, έχουν και ειδικές τρύπες, όπως βλέπετε αυτό έχει και ειδικές τρύπες για να κολλήσει. Αλλά και άμα δεν το βάλεις ειδικές τρύπες, πάλι μπορείς να το βάλεις, ξέρω εγώ, και απ' έξω ακόμα, αλλά εδώ καλύτερα να έχεις αυτά ανάλογα το πώς θα το στήσεις για να μην φαίνονται ένα τέτοιο. Και έχει και τα ίσια μετά, τα οποία ίσια, εντάξει, καλό είναι στο να τα ενισχύσεις, ξέρω εγώ, να σε βοηθήσουν. Όπως έχω βάλει αυτά τα δύο, ας πούμε, έβαλα και από μέσα εδώ και απ' έξω για να ενώσω αυτά τα δύο και να μην μας χαλάσει το διόραμα, να μην βγουν. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα φτιάξω ένα μεγαλύτερο, θα στήσω κάτι μεγαλύτερο τέλος πάντων για να μπουν και τα δύο τα alien και να βγει ένα πιο γαμάτο διόραμα. Και έτσι και έτσι ακόμα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ θα κάνω ακόμα κάτι καλύτερο και πιο περίπλοκο. Θα βάλω και τα δύο φώτα, το μπλε για το Warrior και το κόκκινο για το Runner. Αυτά παιδάκια μου, πάω να στήσω λίγο καλύτερα το διόραμα και να το μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω έτσι ένα κοντινό και στα δύο μαζί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα για τα δύο, πόσο τρομακτικά είναι εδώ. Είναι τόσο μικρά και πάλι αν ήταν σε αυτό το μέγεθος, ας πούμε, κάτι σαν έντομο ή κάτι έτσι θα το βλέπεις και θα τρόμαζες. Πού να το βλέπεις έτσι σε μεγάλο όπως ήταν στις ταινίες. Αυτά, πάμε να φτιάξω κάτι μεγαλύτερο και ξαναγυρνάμε να τα πούμε. Έτοιμο λοιπόν και το διόραμα που έφτιαξα εγώ τουλάχιστον. Να εξατέριαξα κάπως έτσι, μάλιστα αρκετά. Μας περίσσεψαν δύο βάσεις ας πούμε και έχουν μια χρωματική διαφορά. Δηλαδή, άμα δείτε εδώ, αυτά ήταν από το προηγούμενο, από το Dog Runner Alien και αυτό από τον Warrior Drone. Θα πούμε ότι εδώ, εντάξει, δεν φαίνεται τόσο πολύ και από μπροστά μεριά, αλλά όχι τόσο, είναι μικρή διαφορά. Πλαστικοί συνδετήρες μας περίσσεψαν και από εδώ αρκετοί, να πούμε. Καλά, και από τα δύο set τώρα έχουμε αρκετούς. Αυτά κάπως έτσι τώρα γίνανε, πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Τώρα λίγο στο... Να πούμε ότι αυτοί οι συνδετήρες, αυτό που λέγαμε, κάπως έτσι τώρα καλό είναι να μπαίνουν σε σημείο να μην φαίνονται. Τώρα προσπάθησα τουλάχιστον μέσα από την οπτική γωνία που θα το βλέπουμε, ας πούμε, θα είναι αυτό στημένο κάπως έτσι, ας πούμε, κάπως έτσι αν είναι στημένο, ή και έτσι ακόμα θα φαίνονται προς το πλάι για να μην φαίνονται οι συνετήρες. Τώρα με σβηστά φώτα λίγο να δούμε πώς φαίνεται, δεν είναι και πάρα πολύ δυνατά τα φώτα του, αλλά εντάξει, τουλάχιστον το πάνω, το έτσι που όπως το έστησα από κάτω, κοιτάξτε εδώ, φαίνεται αρκετά τρομακτικό, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σετάκια για τα δύο. Τώρα μας έμεινε και ο Big Chap, ο οποίος ήταν από το Alien το πρώτο και εκείνος έχει διαφορετική στάση, εκείνος είναι όρθιος. Τώρα θα δούμε πως θα ταιριάξουμε, μόλις τον αποκτήσω και εκείνον. Έτσι, ας πάρω λίγο το κινητό στο χέρι να το ζούμε από λίγο πιο κοντά. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο είναι. Και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Το μικρό το έβαλα κάτω όπως ήταν στην προηγούμενη στάση στην ουσία. Στο προηγούμενο post του που είχα φτιάξει, τώρα τα ένωσα για τα δύο set, το μεγάλωσα λίγο στην ουσία παραπάνω και ταιριάξα για τα δύο άλλη.
Αυτά να πούμε, παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και εσείς το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο σετ. Μπορώ να πω δύο υπέροχα σετ. Και περιμένω, βασικά θα ψάξω να βρω και το τρίτο σε λίγο πιο οικονομική τιμή. Τουλάχιστον τώρα στην Ελλάδα δεν το βρίσκω το Big Chap. Αυτό ήταν λοιπόν το special και για σήμερα. Δείτε και εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν το σετάκι και το διόραμα. Θα δούμε, θα δοκιμάσουμε και άλλα σκηνικά πώς θα κάτσουν. Άμα έδεξα να πούμε, να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Θα μιλήσουμε σίγουρα την Κυριακή του Πάσχα, θα έχετε κάποιο special βιντεάκι. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, ξερομυντικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.